Εσείς προσωπικώς συμβάλλετε τα μέγιστα, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Το αναγνωρίζουμε στο Διηνεκές και σε ευχαριστούμε θερμός γι' αυτό. Επ' αυτού θα ήθελα να κάνω όμως τις ακόλουθες τρεις επισημάνσεις. Επισήμανση πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είστε βέβαιος ότι αυτή η συμβολή σας δεν είναι μόνο μια συμβολή για την Ελλάδα, αλλά είναι μια συμβολή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με το να παραμείνει η Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίστηκε η αυτονόητη, σύμφωνα με την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενότητά της. Επισήμανση δεύτερη. Στις τελευταίες εκλογές η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αποφάσισε να παραμείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Και το έπραξε ξέροντας πόσες και ποιες θυσίες συνεπάγεται αυτή η απόφαση. Θυσίες οι οποίες, σας διαβεβαιώ κύριε Πρόεδρε, έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα μιας πραγματικής ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μου. Θυσίες, και αυτό πρέπει να το τονίσω, οι οποίες οφείλονται κατά ένα όχι ευκαταφρόνιστο μάλιστα μέρος και σε λάθη, αλλά και ένα είδος εμμονών ορισμένων εκ των εταίρων μας και δανειστών μας. Επισήμανση τρίτη και συνακόλουθη με τις δύο προηγούμενες. Η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποσχέσεις της και τις υποχρεώσεις της. Τις υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Θέλω όμως να σας πω ότι πρέπει όλοι να αγωνιστούμε με πρωταγωνιστή την Γαλλία στο να διαφοροποιηθεί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθήθηκε ως σήμερα σε οικονομικό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική λιτότητας, η αυστηρή πολιτική λιτότητας και αυτή η σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία είναι γνωστό ότι δεν έφερε τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τα οποία έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η Ευρωζώνη. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν θεωρώ ότι όπως σας είπα, ναι μεν εμείς θα τηρήσουμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας, όμως πρέπει και οι εταίροι μας να πράξουν αυτό που πρέπει για να υπάρξουν σχετικές μεταβολές πάνω στο πρόγραμμα που μας έχει επιβληθεί και ιδίως να υπάρξουν ορισμένες μεταβολές σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο σήμερα και πρέπει το χρέος αυτό να υποστεί εκείνες τις αλλαγές, εκείνη την αναδιάρθρωση που θα τα καταστήσει βιώσιμο. Αναδιάρθρωση σύμφωνη με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, σύμφωνη με τους κανόνες του ESM. Σύμφωνη δηλαδή με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να υπάρξουν. Δεν νοείται ανάπτυξη και οικονομία χωρίς τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η οικονομία να υπηρείται τον άνθρωπο και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός σταθερού κοινωνικού κράτους δικαίου υπό όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό το κατανοούμε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, όταν βλέπουμε ότι για άλλους λόγους που αφορούν το προσφυγικό, το ενδιαφέρον ή το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζεται από το νόμισμα και την οικονομία στον άνθρωπο. Και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα, όπως ταιριάζει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πολιτισμό της και στην ιστορία της. Ναι, θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας για λόγους ασφαλείας. Τα σύνορά μας που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από τα κράτη αυτά. Αλλά τα υπερασπιστούμε με γνώμονα τον άνθρωπο, την προστασία του ανθρώπου, της αξίας του, της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητάς του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να τονίσω ότι πολλά μπορεί να εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τρόπο με τον οποίο οι ηκέτες στην αρχαία Ελλάδα είχαν προστασία όταν κατέφευγαν στα ιερά για να αποφύγουν τους διώκτες τους. Και νομίζω επίσης ότι είναι χρέος της Ευρώπης σήμερα, χρέος όλων μας, να συμβάλλουμε με μια σταθερή εξωτερική πολιτική ευρωπαϊκή στο να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία. Διότι όσο διαρκεί ο πόλεμος αυτός, δεν είναι δυνατόν να λήξουν όλα αυτά τα δεινά τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την προσφώνηση του Έλληνα Προέδρου προς τον Γάλλο ομόλογό του στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη διάρκεια του απόψινού δείπνου, το οποίο να σημειώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Θα πάμε ξανά στο Προεδρικό Μέγαρο λοιπόν και τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός εκεί. Γιώργο, τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε, τον Γάλλο Πρόεδρο μάλλον υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα μετέβησαν μαζί προς το κέντρο της Αθήνας, τον άγνωστο στρατιώτη, αμέσως μετά στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα μας δώσεις, νομίζω, είσαι σε θέση να μας δώσεις το κλίμα κατά τη διάρκεια της υποδοχής, καθώς επίσης και τις επαφές οι οποίες αναμένονται από εδώ και πέρα και το πρόγραμμα του Γάλλου Προέδρου. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι δηλώσεις που έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος λίγη ώρα μετά την άφιξή του σε ελληνικό έδαφος αποτιμώνται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε επί της ουσίας την στήριξή του στις προσπάθειες για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Τόνισε την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση διαπραγμάτευση για τον κράτος. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Να προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε ή να αλλάξουμε το μικρόφωνο με τη Χρύσα Ρουμελιώτη. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα σε ακούμε λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε από την αρχή. Λοιπόν, έλεγα ότι οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος λίγη ώρα αφού του έφτασε σε ελληνικό έδαφος, τονίζοντας επί της ουσίας τη στήριξή του στις προσπάθειες που γίνονται για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, εκφράζοντας την ανάγκη να ξεκινήσει με ταχύς ρυθμούς η διαπραγμάτευση για το ελληνικό χρέος, αλλά και η πρόθεση την οποία εξέφρασε να πείσει τους Γάλλους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, όλα αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν ένα απολύτως θετικό έδαφος, καλλιεργούν προσδοκίες προκειμένου να αποδειχθεί μια κερδοφόρα επίσκεψη για τη χώρα μας. Να σταθούμε στο ιδιαίτερα θερμό κλίμα το οποίο καταγράφηκε από την αρχή και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Φρανσουά Ολάντ.